Μετά από 34 χρόνια, η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου φτάνει από το Άγιο Όρος στην Κύπρο. Στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακα την υποδέχονται με τιμές αρχηγού κράτους. Στρατιωτικό άγημα, μέλη της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας την καλωσορίζουν με ευλάβεια. Σ' όλη την Κύπρο να φέρει καταρχήν ειρήνη στις ψυχές μας, να φέρει πραγματικά μια ευλογία στην Κύπρο. Ύψιστη τιμή, χαρά και συγκίνηση. Επόμενος σταθμός, ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνη. Χιλιάδες κόσμου περιμένουν για να προσκυνήσουν το μοναδικό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της μητέρας του Θεανθρώπου. Είναι ένα γεγονός εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει για μας εδώ στην Κύπρο γενικά. Σύμφωνα με την παράδοση, η ζώνη φτιάχτηκε από τρίχες καμήλας από την ίδια την Παναγία και μετά την κοιμησή της κατά τη μετάστασή της στους ουρανούς, την παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά. Την ζώνη ανέλαβαν να διαφυλάξουν δύο φτωχές ευσεβείς γυναίκες στα Ιεροσόλυμα. Ακολούθως για χρόνια αποτέλεσε ένα από τα θρησκευτικά σύμβολα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εκεί την κέντησαν με χρυσή κλωστή. Μέχρι σήμερα κόσμος επικαλείται τη χάρη της για απαλλαγή από ασθένειες αλλά και φυσικές καταστροφές. Εδώ και αιώνες βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Η Αγία Ζώνη θα βρίσκεται στην Κύπρο μέχρι την 1η Μαρτίου.